καταγγέλλεται ότι απολύονται συμβασιούχοι και επαναφέρονται εργολάβοι. Και αυτό στα πλαίσια μέσα και της πολιτικής όσον αφορά την υγεία, αλλά και στα πλαίσια, αν θέλετε, της τρομοκρατίας όσον αφορά τον εμβολιασμό και των υγειονομικών εργαζομένων, όσοι λίγοι πλέον δεν έχουν εμβολιαστεί. Συνθέτουν όλο αυτό το puzzle στο οποίο κινούμαστε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση βρίσκει ευκαιρία και για τα δύο πράγματα. Και για να πιέσει, όχι με πειθό, αλλά με άλλα μέτρα όσο αφορά τον εμβολιασμό, αλλά και από την άλλη να εφαρμόσει την πολιτική για την υγεία, η οποία αρχίζει να ξεκαθαρίζει σιγά σιγά. Μισό λεπτό, κύριε Θεοδωσάκη. Εσείς οι υγειονομικοί, σε τι ποσοστό είσαστε, νοσοκομιακοί, υπάλληλοι κλπ, σε τι ποσοστό είσαστε εμβολιασμένοι? Να πω το εξής, κύριε Δουγεράκη. Είναι ότι διαφέρει από χώρο σε χώρο. Δηλαδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ο μεγαλύτερος αριθμός των συναδέλφων όλων των κατηγοριών είναι εμβολιασμένοι. Υπάρχουν άλλοι χώροι οι οποίοι είναι λιγότεροι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν προχωρήσει τον εμβολιασμό και στις δύο δόσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι οι υγειονομικοί έχουν υποχρέωση να εμβολιαστούν. Αλλά τα μέτρα τα οποία οδηγούν σε αντίθετη κατάσταση, όπως είναι θα απολυθούν ή θα μπουν σε αναστολή εργασίας, νομίζω ότι δεν συμβάλλουν στο καλό πνεύμα, στην πειθό η οποία πρέπει να έχει ένα κράτος. Εγώ καταλαβαίνω ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να προστατεύσει τους πολίτες, αλλά με τέτοια μέτρα δεν προστατεύεται. Νομίζω ότι πάμε σε άλλες καταστάσεις. Και από την άλλη, για να γίνει και κατανοητό, είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στην πράξη. Δηλαδή, θα φύγουν επαγγελματίες υγείας από τα νοσοκομεία να αντικατασταθούν, όπως λέει το Υπουργείο, με προσωρινές προκηρύξεις για να δουλέψουν οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Διαδικασίες fast track, και έτσι φαίνεται. Αυτά είναι λίγο γελιότητες, κυρία Δουλειάρα, για να μου επιτρέψετε. Επαναλαμβάνω, οι υγειονομικοί είναι υποχρεωμένοι, έχουμε υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας, απέναντι σε αυτό που προσφέρουμε, απέναντι στη δουλειά μας, απέναντι στην κοινωνία, να εμβολιαστούμε όλοι. Και είναι και το μόνο μέτρο που έχουμε αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτή την πανδημία. Και εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά νομίζω ότι με μια καλή συνεργασία, με μια καλύτερη πειθό, με μια καλύτερη ενημέρωση, να μην υπάρχουν αντιφασιστικές δηλώσεις από την επιστημονική κοινότητα, που και αυτό έχει διχάσει τον κόσμο, νομίζω ότι θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας εμβολιασμένο. Αυτό αντιλαμβάνεστε αυτή την ώρα από τους συναδέλφους σας, οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, δηλαδή οι αντιφατικές δηλώσεις που τους έχουν να μπερδέψει? Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, κυρία Δουγεράκη, για να μην κρυβόμαστε. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θέλουν να πιστούν ακόμα περισσότερο όσον αφορά το εμβόλιο, την έγκριση του εμβολίου, αν δεν έχουμε προβλήματα στο μέλλον και όλα αυτά. Είναι και κάποιοι άλλοι, βέβαια, οι οποίοι, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι πατριωτισμός να επικαλούμαστε το Σύνταγμα για να μην κάνουμε το εμβόλιο, ούτε να επικαλούμαστε το θρήσευμα για να μην κάνουμε το εμβόλιο. Υπάρχουν και αυτές οι κατηγορίες. Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να συνετιστούν. Η υποχρέωσή μας είναι να κάνουμε το εμβόλιο. Μάλιστα. Αυτή είναι η λόγη που για άλλη μία φορά σας έβγαλαν στους δρόμους, με την κατάσταση να είναι πραγματικά πολύ δύσκολη και στα δικά μας τα νοσοκομεία και στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Το ξέρετε, φαντάζομαι, και γι' αυτό το λέτε, με τους ειδικούς να λένε ότι μέσα στον Αύγουστο θα φτάσουμε σε κάτι δυσθεώρητα νούμερα, πρωτοφανή ενδεχόμενα για εμάς, σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας και τις μολύνσεις που θα ακούμε ότι θα έρθουν. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και το έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή σας, ότι και εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι δυστυχώς με αυτή την πανδημία δεν θα εξαλείψει ποτέ, αλλά θα είμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, εγώ εκτιμώ, και μέχρι τις αρχές του 23. Άρα θέλει υπομονή, θέλει σωστά μέτρα, εμβολιασμό από τους όλους, προσοχή από όλους, γιατί το πρόβλημα υφίσταται. Δεν πάνε να πει ότι λήξανε κάποια μέτρα και καλά κάνανε όσον αφορά καραντίνες, μετακινήσεις κλπ. Αλλά θα πρέπει να προσέξει ο κόσμος, γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Αυτή τη στιγμή το σύστημα υγείας, αυτό που θέλουμε είναι να μην ξαναζήσουμε καταστάσεις του παρελθόντος, που το σύστημα υγείας δυσκολευόταν αρκετά να τα βγάλει πέρα. Και από την άλλη, είναι μια χώρα με οικονομία η οποία
την ξέρουμε όλη την οικονομική κατάσταση, δεν έχουμε την πολυτέλεια όλοι μας να κάνουμε πειράματα. Εμβολιασμό και προστασία. Αν στο πρώτο κύμα ή αν θέλετε στο δεύτερο κύμα ή τους μήνες που πέρασαν, να το πω διαφορετικά, να μην τα χαρακτηρίζουμε ως κύματα, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα μέσα στα νοσοκομεία και για εσάς τους ίδιους και για τις ώρες εργασίας σας και για την πίεση που δέχθηκε το σύστημα υγείας και για αυτά τα οποία δεν έγιναν και για τις αντοχές σας και για όλα τα υπόλοιπα. Αυτή τη φορά, εάν το έχουμε αυτό μπροστά μας, τι κύριε Θεοδωσάκη? Αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτή τη φορά υπάρχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα όσον αφορά τη μετάλλαξη. Όχι, για τις δικές σας αντοχές και τις αντοχές του συστήματος υγείας μιλάω. Κύριε Δουλγεράκη, θα φανούν στην πράξη. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν θα πρέπει να αποφύγει ο κόσμος να έρθει στα νοσοκομεία. Και μην ξεχνούμε ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που θα νοσήσουν με τον COVID. Έχουμε χιλιάδες περιστατικά που λόγω του COVID και λόγω ότι είχαμε δώσει όλες τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καθυστερήσει να τους προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας. Και αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας. Είναι πολλαπλό το ζήτημα. Δηλαδή και οι αντοχές οι δικές μας, αλλά και της κοινωνίας ειδικά, δεν θα κρατήσουν για πολύ. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Νομίζω ότι στις τελευταίες αναφορές και μιλώντας για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική τους την ασθένεια, τη δική τους την νόσο, εκτός COVID-19, ότι τα πράγματα πραγματικά είναι τραγικά, καθώς έχουν πάει πολλά πίσω. Θα πρέπει και η κυβέρνηση να δει ακόμα περισσότερο τι θα γίνει και με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι ένα βασικό ζήτημα που αν λειτουργεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει και περισσότερη πειθό, γιατί ο κόσμος, το γιατρό του, ο οποίος τον επισκέφτει για οτιδήποτε άλλο θέμα, θα τον εμπιστευτεί και για το εμβόλιο. Άρα και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παίζει σοβαρότατο ρόλο όσο αφορά την πειθό σε όσους ακόμα δεν έχουν πιστεί. Μάλιστα. Μόνο που δεν θα σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο, γιατί δεν ενισχύθηκε έτσι όπως της έπρεπε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στα υπόλοιπα. Το γέλιο σας μου έδωσε απάντηση. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, κυρία Δουγεράκη. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Δυστυχώς δεν ακουγόμαστε. Είναι και στα πλαίσια της πολιτικής της κάθε κυβέρνησης όσον αφορά το χειρισμό, πώς βλέπει τη δημόσια και την κρατική υγεία. Όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι μέσα από την πανδημία, η οποία δυστυχώς και λόγω της κλιματικής αλλαγής και πολλών άλλων πραγμάτων, η υγεία θα χρειάζεται και θα πρέπει να αναπτύσσεται, αλλά να έχει τις δυνάμεις και το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και ο κόσμος να ακούει την επιστημονική κοινότητα, αρκεί να μην κάνει παλινοδίες, πραγματικά για να έχουμε υγεία. Και η υγεία δεν είναι μόνο η σωματική υγεία, αλλά είναι η ψυχική, είναι η οικονομική, είναι τα πάντα, κυρία.